Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ε, όπως υπόθηκε, είμαι η Πανορέας Πηλιοπούλου, είμαι δικηγόρος, ασχολούμαι με τα πνευματικά δικαιώματα. Ε, η σημερινή εισήγηση αφορά, είναι νομική, αλλά θα προσπαθήσω να την παρουσιάσω όσο πιο απλά γίνεται, για να είναι και για όλους τους βιβλιοθηκονόμους και τους συμμετέχοντες σε αυτό το συνέδριο. Οπότε... Θα δούμε κάποιες βασικές έννοιες, γιατί δεν θα είστε όλοι πολύ, δεν γνωρίζετε όλη την ορολογία. Είμαι σίγουρη ότι όλοι χρησιμοποιείτε όλα αυτά που θα πούμε σήμερα καθημερινά στην καθημερινότητά σας και έχετε βρεθεί αντιμέτωποι με τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά εδώ θα τα βάλουμε σε ένα πλαίσιο και θα δούμε τι κανόνες υπάρχουν είτε στο ελληνικό δίκαιο κατόπιν οδηγιών κυρίως Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε έχουμε τις βασικές έννοιες, εξαιρέσεις, τα ορφανά και εκτός εμπορίου έργα, Ό,τι είναι κοινό, μένει κοινό, θα δούμε τι σημαίνει. Επιγραμμικέ χρήσει, τεχνητή νοημοσύνη που είναι και πάρα πολύ έτσι, νέο και εξελίσσιμο και τα συμπεράσματα. Οπότε, τι είναι η πνευματική ιδιοκτησία, πολύ βασικά πράγματα και γρήγορα. Είναι το δικαίωμα του δημιουργού, αλλά και το δικαίωμα του ερμηνευτή, εκτελούντα, εκδότη, εκδότη τύπου, παραγωγού υλικού ε, φορέα, ραδιοτελεοπτικού οργανισμού, που είναι τα συγγενικά δικαιώματα. Οπότε, είτε ο δημιουργό, είτε συγγενικά δικαιώματα, μιλάμε για πνευματική ιδιοκτησία. Ο δημιουργό είναι φυσικό πρόσωπο. Και γιατί μα το λε, έχει νόημα, έχει πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά στην πνευματική ιδιοκτησία και την τεχνητή νοημοσύνη και δημιουργεί ένα πρωτότυπο έργο. Και αυτό έχει, υπάρχει μεγάλη νομολογία τι σημαίνει πρωτότυπο. Σε κάθε περίπτωση, είναι κάτι που παράγει κάποιος, που, που απαράγει κάποιος και το ερώτημα είναι, πώς είναι πρωτό, τι σημαίνει πρωτότυπο. Σημαίνει ότι αν πήγε, ήταν κάποιος άλλος στη θέση του, δεν θα, παραγό, δεν θα παραγόταν το ίδιο και είναι ανεξάρτητα από την αισθητική καλλιτεχνική του αξία και είναι παράνομο ή ανήθικο ή από τον προορισμό του οπότε αν και δεν μας αρέσει δεν σημαίνει ότι δεν καλύπτεται την, ε, από την πνευματική ιδιοκτησία και το νομο 2121 του 1993 που όπως και ο φωτογράφος εδώ τη εκδήλωση, μου λέει τον ξέρουμε αυτό το νόμο γιατί μας έχουμε, πρέπει να το χρησιμοποιούμε καθημερινά για να προστατεύουμε τα έργα μα στο διαδίκτυο τι δεν προστατεύεται, έτσι μια πολύ γενική. Οι νόμοι, οι εκφράσει λαϊκή παράδοση, οι ειδήσει, τα απλά γεγονότα και έργα που έχει λήξει η προστασία του, κάποια στιγμή λίγη προστασία, που κα κατά κανόνα είναι 70 έτη από το θάνατο του δημιουργού. Οπότε, η πνευματική ιδιοκτησία και το δικαίωμα του δημιουργού έχει δύο πτυχέ. Το περιουσιακό δικαίωμα, και εδώ καταγράφω ποιε εξουσίε. Έχει το περιουσιακό δικαίωμα. Οι εξουσίε τι μα αφορούν, αυτά, αυτά είναι τι μπορεί να κάνει κάποιο με το έργο του. Και είναι ωραία να τα έχουμε στο μυαλό μα, γιατί κάθε ένα θέλει μια ξεχωριστή άδεια. Παραδείγματο χάρη, η μετάφραση, είτε η διασκευή, η προσαρμογή, η δημόσια εκτέλεση, πόσο μάλλον, η παρουσίαση στο κοινό και η παρουσίαση στο κοινό είναι μέσω του διαδικτύου. Αυτό, έτσι, αλλιώ είναι δημόσια εκτέλεση όταν είναι εδώ live. Η ε, εισαγωγή αντιτύπων που παρήχθηκαν από το εξωτερικό, η εκμίσθωση και ο δημόσιο δανεισμό. Όλα αυτά δηλαδή είναι εξουσίε που μία-μία μπορεί ο δημιουργό να ορίσει τι θα κάνει με αυτή. Οπότε, εάν κάποιο πάρει ένα έργο και κάνει κάτι από αυτά χωρί να πάρει την άδεια του δημιουργού, προσβάλλει την πνευματική του ιδιοκτησία και το περιουσιακό του δικαίωμα και ειδικότερα το περιουσιακό δικαίωμα, τα άδεια αναλόγω ποιο είναι από τη λίστα. Το ηθικό δικαίωμα Α, να, γυρίσω, να πω κάτι, ότι το, το, περιουσιακό δικαίωμα μεταβιβάζεται και γι' αυτό έχουμε όλες τις συμβάσεις κλπ. Το ηθικό δικαίωμα δεν μεταβιβάζεται, δεν λύγει και ουσιαστικά είναι αυτό που συνδέει τον δημιουργό με το, με το, έργο του και είναι η εξουσία της δημοσίευσης. Μπορεί κάποιος να, φτιάξει κάτι και να μην αποφασίσει ποτέ να το δημοσιεύσει. Έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Είναι η εξουσία αναγνώρισης πατρότητα, δηλαδή να φαίνεται το όνομά του ή ακόμα και το ψευδόνυμο, αν θέλει να επιλέξει να είναι ή ανωνυμία του εξουσία προσπέλαση, δηλαδή να μπορεί πάντα να έχει πρόσβαση στο έργο του, χωρί να ενοχλεί τον ε, κάτοχο του έργου εκείνη την περίοδο, και την εξουσία επαναχώρηση κάποια στιγμή να θέλει να το αποσύρει. Ε, οπότε δεν μεταβιβάζεται, δεν λύγει, όπω είπαμε. Λοιπόν, για να, για να αποκτήσουμε πνευματικό δικαίωμα, πνευματική διοκτησία πάνω στο έργο μα, δεν χρειάζεται καμία διατύπωση. Δεν, δηλαδή, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι όπω κάνουμε με το σήμα, παραδείγματο χάρη, πρέπει να πάμε στο νοβί το κατοχυρώσουμε ή την πατέντα με το που γεννιέται το έργο, έχουμε την πνευματική ιδιοκτησία πάνω σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποιες, ε, προ, κάποιες δυνατότητες που να ενισχύουν την απόδειξη του έργου είναι δικό μας, είτε να το στείλουμε με το ταχυδρομείο που το λέγαμε παλιά, είτε να πάμε στο συμβολογράφο και πολύ πρόσφατα, αυτή είναι μια σοβαρή εξέλιξη, ο οποίος έκανε ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας, έκανε μια υπηρεσία, τη χρονοσήμανση, όπου μπορείς να πας να, κατα... το έργο σου και να ε, πάρει ένα μοναδικό αριθμό και να φαίνεται ότι είσαι εσύ ο, ο, δημιουργός. Λοιπόν, ο δημιουργός μπορεί να μεταβιβάσει το σύνολο, όπως είπαμε, η μέρος των εξουσιών και όταν παίρνουμε ένα έργο, δηλαδή, παραδείγματος χάρη το συζητάμε και με τα μουσεία, όταν ένα μουσείο παίρνει ένα πίνακα, δεν σημαίνει ότι μεταβιβάζονται και όλα τα περιουσιακά δικαιώματα θα πρέπει να γίνεται αναφορά από τον δημιουργό ποια δικαιώματα μεταβιβάζονται. Ειδικά για τα πανεπιστήμια, έτσι έκανα μια αναφορά ότι τα έργα των μελών ΔΕΠ, η πνευματική ιδιοκτησία ανήκει στα μέλη ΔΕΠ. Τα, τα διδακτορικά ή τα μεταπτυχιακά, υπάρχει και νομολογία σε αυτά, ανήκουν στους φοιτητέ. Και τα ερευνητικά έργα, στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, που χρηματοδοτείται από το Πανεπιστήμιο, Ρυθμίζεται συμβατικά συνήθω σε ποιον ανήκει και με τι ποσοστό οι η, η εξουσίε ή η πνευματική ιδιοκτησία. Και ο ερευνητής μπορεί να μεταβάσει το περιουσιακό του δικαίωμα στον εκδότη, στο πανεπιστήμιο κλπ. Λοιπόν, ο κανόνας ποιο είναι, Πρέπει να πάρουμε άδεια από τον δημιουργό για τη χρήση μέρου ή όλου του έργου του ή για την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών. Η εξε... Υπάρχει όμως και εξαίρεση. Δεν απαιτείται άδεια, άρα δεν χρειάζεται να ρωτήσω τον δημιουργό. Στι περιπτώσει που προβλέπει αποκλειστικά ο νόμο είναι συγκεκριμένε, ε, θα τι πούμε και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Και πάντα, όταν έχουμε την εξαίρεση, πρέπει να ακολουθούμε τον έλεγχο των τριών σταδίων, τον κανόνα των τριών σταδίων. Αυτά τα α, β, γ, να είναι μόνο σε ειδικέ περιπτώσει, να μην αντίκειται στην κανονική εκμετάλλευση του έργου και δεν πρέπει να δίγονται αδικαιολόγητα τα συμφέροντα του δημιουργού. Ακούγονται γενικά, αλλά έχουν εφαρμοστεί πάρα πολύ στην πράξη και στα δικαστήρια είναι βασικό κανόνα που ακολουθείτε. Οπότε οι εξαιρέσει. είναι πολλέ, είναι όλε των 21-21. Όπω κατά καιρού αλλάζει, πρόσφατα άλλαξε το 20, πριν ένα χρόνο. Πρόσφατα, 24-11-22, μετά την οδηγία που, για την ψηφιακή αγορά, την ενιαία ψηφιακή αγορά, που έπρεπε να έχουμε ενσωματώσει ω το 21, τελικά το ενσωματώσαμε το 22. Αυτέ είναι οι εξαιρέσει. Όπως βλέπετε, αυξάνονται βάζοντας 21α, 21β, 22γ. Έτσι, ο νομοθέτης που επιλέγει για να φτιάξει τις νέες εξαιρέξεις. Εντάξει, είναι θέμα νομο, νομο, ε, νομοτεχνικό. Θα δούμε τώρα ποιες εξαιρέσεις μας ενδιαφέρουν εμάς πιο πολύ. Πρώτο είναι η χρήση για διδασκαλία. Εκεί η νομοθεσία και μετά και όλα στην οδηγία για την ενιαία ψηφιακή αγορά διαχωρίζει δύο διαφορετικές χρήσεις. Είναι η αναλογική χρήση και η ψηφιακή. Για τι αναλογικέ χρήσει, δηλαδή φωτοτυπία είναι αναλογική χρήση, έτσι. Επιτρέπεται χωρί την άδεια του δημιουργού και χωρί αμοιβή η έντυπη αναπαραγωγή άρθρων νομίμω δημοσιευμένων σε εφημερίδα ή σε πυροδικό. Σύντομα αποσπασμά του έργου ή τμήματων σύντομου έργου ή έργου των οικαστικών τεχνών, όταν είναι νομίμω δημοσιευμένα, εφόσον γίνεται αποκλειστικά για τη διδασκαλία ή τι εξετάσει σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Στο μέτρο που δικαιολογείται κλπ και δεν. Ε, ε, δεν ε, είναι σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και δεν εμποδίζει την κανονική εκμετάλλευση. Αυτή την εξαίρεση μπορούμε να, την, τη συνδυάσουμε και με την παράθεση αποσπασμάτων από το άρθρο 19 του νόμου 2121. Άρα, ένα μέρο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μέσα στο εκπαιδευτικό ίδρυμα και για ε, διδασκαλία ή εξετάσει. Στι ψηφιακέ χρήσει είναι λίγο πιο αυστηρά τα πράγματα, γιατί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο χάρη παραδείγματο. Ένα κομμάτι και όταν γίνεται πάλι στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, τις εγκαταστάσεις ή ακόμα και online, φυσικά και online ψηφιακά, αλλά μέσω ασφαλούς ε, ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, δεν επεβαίνει το 5% του έργου ή ένα άρθρο ή ένα δημοσιευμένο ποίημα και συνοδεύεται πάντα από αναφορά της πηγής. Καλά, αυτό εννοείται. Δεν, πάντα, το, πάντα πρέπει να αναφέρουμε από πού προήρθε ή ποιος είναι δημιουργός. Και δεν εφαρμόζεται αυτή η εξαίρεση αν υπάρχουν διαθέσιμες άδειες στην αγορά δεν είναι οι κατάλληλε άδειε. Πρέπει να αναζητούμε και αυτό βοηθάνε πολύ να βοηθάνε οι βιβλιοθήκε. Ποιε είναι οι άδειε που μπορούν να βοηθήσουν ώστε να έχουμε αδειοδοτημένο υλικό. Προβλέπεται η καταβολή εύλογη αμοιβή που πρέπει να λάβει το Υπουργείο Παιδεία. Και όταν λέμε εκπαιδευτικό ίδρυμα, είναι αυστηρά πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τετοβάθμια και ιδιωτικά φυσικά όλα αυτά. Δεν είναι ενδεχομένω ένα μουσείο, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Δεν είναι κάπου αλλού που γίνεται κάτι εκπαιδευτικό. Έχουμε το δημόσιο δανεισμό. Για το δημόσιο δανεισμό, οι φορεί οφείλουν εύλογη αμοιβή. Από αυτή την εύλογη αμοιβή εξαιρούνται, όπω υπήρχε και από παλιά, οι σχολικέ βιβλιοθήκε και οι ακαδημαϊκέ βιβλιοθήκε. Μπορούμε να δανειζόμαστε και ψηφιακά αντίτυπα, είναι ένα ερώτημα. Βάσει και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μπορούμε, αλλά είναι πάντα με τον κανόνα του ενό αντιτύπου αναχρήστη, δηλαδή το επιστρέφει ο χρήστη και μετά μπορεί να το δανειστεί κάποιος άλλος. Και πει το ψηφιακό αντίτυπο θα πρέπει η βιβλιοθήκη να το έχει πάρει νομίμως ως ψηφιακό. Δεν είναι ότι παίρνουμε το βιβλίο, το σκανάρουμε και το κυκλοφορούμε. Λοιπόν, τώρα είναι μια καινούργια, έτσι, ένα καινούριο τρέντ, η εξόριξη κειμένων και δεδομένων για σκοπούς επιστημονικής έρευνας. Και αυτές, και εδώ έχουμε μια εξαίρεση, δεν χρειάζεται άδεια και αμοιβή, εφόσον γίνεται για επιστημονική έρευνα, όπω είπα, και τυχόν όρο σε συμβάσει που λέει ότι πρέπει να υπάρχει αμοιβή, είναι άκυρος. Εδώ ο νομοθέτη και σε άλλα σημεία έχει έρθει να προστατεύσει πάρα πολύ το, το αδύναμο μέλο που είναι ας πούμε, ο χρήστη. Η εξόριξη από τα πανεπιστήμια μπορεί να γίνεται και σε συνεργασία με ιδιώτες και μα αφορά πάρα πολύ η εξόριξη κειμένων και δεδομένων γιατί αυξάνει πάρα πολύ. Τι δυνατότητε που έχει μια βιβλιοθήκη στην ευρετηρίαση, στην αναζήτηση, στο συνδυασμό πληροφορία κλπ. Προκύπτουν θέματα, γιατί μέσα ο νόμο προβλέπει ότι πρέπει να υπάρχουν μέτρα ασφαλεία, να υπάρχουν κοινέ αποδεκτέ, καλέ πρακτικέ που πρέπει να εφαρμόζουν όλοι, που θα συντονίζει ο οργανισμό πνευματική ιδιοκτησία και μέτρα που μπορεί να εφαρμόσει ο δικαιούχο και επίση. Στην εξόρυξη κειμένων και δεδομένων, εάν δεν γίνεται για επιστημονικού σκοπού, σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται αμοιβή και σε αυτή την περίπτωση και άδεια, και σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένω ο, ε, ο δικαιούχο να εφαρμόσει τεχνολογικά μέτρα για να σε εμποδίσει να προχωρήσει εξόριξη. Άρα το ερώτημα είναι αν έχει εφαρμόσει τεχνολογικά μέτρα για την άλλη περίπτωση. Στην επιστημονική, πώ θα είναι ανοιχτό, δηλαδή τεχνικά θέματα πολλέ φορέ προκύπτουν. Το άρθρο 22 τώρα. Η δυνατότητα να παραγωγείς πρόσθετου αντιτύπου από μη κερδοσκοπικέ βιβλιοθήκε. Και πότε υπάρχει αυτό, η αναπαραγωγή με οποιοδήποτε τρόπο, αναλογικό, ψηφιακό κλπ. Και μπορούμε να, 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 να αναπαράξουμε ένα ακόμα, είτε για να το κρατήσουμε στη βιβλιοθήκη μα, είτε για να το μεταβιβάσουμε σε μία άλλη βιβλιοθήκη. Και αυτό όμω πότε, μόνο αν δεν υπάρχει δυνατότητα, να προμηθευτούμε ένα νέο μέσα σε εύλογο χρόνο. Ένα νέο αντίτυπο μέσα σε εύλογο χρόνο. Η διατήρηση τη πολιτιστική κληρονομιά. Εδώ είναι καθαρά η θέμα για τη συντήρηση. Μπορούμε να αναπαράξουμε χωρί άδεια, χωρί αμοιβή για να συντηρήσουμε, αλλά δεν επιτρέπεται να διαθέσουμε αυτό το ψηφιοποιημένο υλικό. Τα ορφανά έργα. Τα ορφανά έργα είναι αυτά στα οποία δεν μπορούμε να εντοπίσουμε του δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Η οδηγία και ο νόμο τώρα 2021 προβλέπει μια διαδικασία που να δείξει αυτό που το έχει αυτό το ορφανό έργο, ένα βιβλίο, παραδείγματο χάρη. Στο... Ένα βιβλίο θα, είναι, θα, έχει σίγουρα τότε θα φαίνεται ποιο είναι ο δημιουργό. Μια φωτογραφία ενδεχομένω που έχουμε στο βιβλιοθήκη, ένα χειρόγραφο, Ξαρτάται. Ε, κάπως πρέπει να υπάρχει μια απόδειξη ότι έχουμε κάνει μια επιμελή αναζήτηση να βρούμε ποιος είναι ο δικαιούχος. Αν παρόλα αυτά δεν μπορούμε να βρούμε, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, να, να το, να το χρησιμοποιήσουμε για δημόσιο συμφέρον, για την εκπαίδευση κλπ. Και σε αυτή την περίπτωση δεν ε, χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο και δεν απαιτείται κάποια αμοιβή. Από εκεί πέρα, αν θελήσουμε να έχουμε και κερδοσκοπικό σκοπό, ό,τι έσοδα φέρνουμε πρέπει να τα επαναπενδύουμε στην συντήρηση έργων ορφανών και γενικότερα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Τα έργα τα μη διαθέσιμα στο εμπόριο. Είδα σήμερα μου έφερε η Λιάνα την, ε, σακούλα, την ε, σακούλα του συνεδρίου το, που έχει πάνω μια καρποστάλ. Αυτό θεωρώ ότι είναι, ενδεχομένως να είναι ένα έργο μη διαθέσιμο στο εμπόριο και το χρησιμοποιήσαμε. Ε, είναι αυτά που δεν υπάρχουν πλέον στο εμπόριο και έχουν περάσει και δεκαέτια από τότε που δημιουργήθηκε, πιστεύω. Είναι δηλαδή βιβλία που δεν εκδίδονται πια, αφήσει, επιστολέ και φυλάδια που δεν προοριζόταν για πώληση. Σε αυτέ επιτρέπεται χωρί άδεια και χωρί αμοιβή η εκ μέρου των Ιδρυμάτων Πολιτιστική Κληρονομιά, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσία και διάθεση των κοινών, αποκλειστικά για μη εμπορικού σκοπού. Στα στάδια έργα μη διαθέσιμα στο εμπόριο υπάρχει ο κανόνας ότι βέβαια θα πρέπει πρώτα είναι αυτό το διάγραμμα να έχει αναζητήσει αν υπάρχει κάποιος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που είναι κοινά, έτσι, είναι αντιπροσεπευτικός και μπορεί να διοδοτήσει τέτοια πράγματα δεν θεωρώ ότι στην Ελλάδα υπάρχει οπότε μάλλον πάμε στο στο κάτω, ότι does the want to is, όχι, is there a representative, no, collection can be made available online, rely on the exception. Αν υπάρχει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, πρέπει να πάμε να πάρουμε άδεια. Τα έργα εικαστικών τεχνών, αυτό είναι που έχουν καταστεί κοινό κτήμα. Οπότε περνάνε τα 70 χρόνια, παραδείγματο χάρη, και ενό έργου και πλέον είναι εκεί και είναι δεν έχει πάνω του προστασία ε, από την πνευματική ιδιοκτησία. Το ερώτημα ήταν πάντα αν η φωτογραφία αυτού του έργου είναι κάτι που πρέπει να το προστατεύουμε, άρα αν είναι η μόνα Λίζα που έχει γίνει και τώρα το θέμα, ε, να μπορούμε να τη βγάλουμε φωτογραφία. Είναι αυτό το νέο πνευματικό ε, δημιούργημα. Το, η απάντηση, υπάρχει σε αυτό ακόμα μια αφησιμία, αλλά η απάντηση είναι ότι δεν είναι. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά που λέει ότι άπαξ ο φωτογράφος έχει, το έχει στήσει έτσι από μια γωνία και έχει υπάρχει ένα ειδικό φως εκείνη τη μέρα και έχει διάξει μια φοβερή φωτογραφία νέα σύλληψη. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένα νέο πνευματικό δημιούργημα. Λοιπόν, η προστασία των εκδόσεων τύπου είναι σχετικά με επιγραμμικές χρήσεις. Ήταν το ερώτημα πάντα ότι υπάρχουν οι περιπτώσεις των ε, των πλατφορμών, σελίδων στο ίντερνετ που μαζεύουν τις ειδήσεις από τα υπόλοιπα και μας προβάλλουν και υπήρχαν αυτά τα news aggregators, όπως λέμε. Ε, και δεν, μπορούσαν, δεν υπήρχε τρόπο τι, τι, να κάνουμε με αυτό και υπήρξε μεγάλη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πούμε ότι αφορά μόνο σε δημοσιογραφικέ ειδήσει και δεν καλύπτονται επιστημονικά περιοδικά, blogs, υπερσύνδεσμοι, κρίση μονομένων ή πολύ σύντομων αποσπασμάτων ε, και είναι ένα δικαίωμα που είναι business to business. Δηλαδή, οι εκδότε αδειοδούν του παρόχου υπηρεσιών τη κοινωνία τη πληροφορία. Και θα δούμε τι είναι αυτό. Υπάρχει ένα άρθρο 51Β, άρα είναι καινούριο, στον 2121, που λέει ότι οι δημιουργοί έργων που έχουν σεματωθεί σε έκδοση τύπου, δηλαδή ο συγγραφέα μια είδηση, χάρη, λαμβάνουν ποσοστό επί των ετήσεων εσόδων που αποκομίζουν οι εκδότε τύπου από παρόχου υπηρεσιών τη κοινωνία πληροφορία. Τρει άνθρωποι. Ο δημιουργό, ο εκδότη τύπου και η οι υπηρεσίε κοινωνία τη πληροφορία. Και το ποσοστό, υπάρχουν ποσοστά που ορίζονται συγκεκριμένα στον νόμο, 25 και 15 το βλέπετε. Το δικαίωμα των δημιουργών είναι ανεκχώρητο, οπότε θα εισπράξουν και αντίθετη συμβατική όρη είναι ανίσχυρη. Και πάλι έρχεται να προστατευτεί ο εργαζόμενο, μπορούμε να πούμε, ο δημιουργό. Η αμοιβή τώρα των εκδοτών από του παρόχου υπηρεσιών τη κοινωνία τη πληροφορία προσδιορίζεται βάσει των στοιχείων αυτών. Διαδικτυακή επισκεψιμότητα, τα έτη δραστηριοποίηση, το μερίδιο τη αγορά των παροχών υπηρεσιών, τον αριθμό των δημοσιογράφων κλπ. Οπότε εδώ ήρθε ο νομοθέτης να ρυθμίσει μια αγορά που όντω ήταν λίγο στον αέρα και έπρεπε να βρεθεί μια λύση στο να παίρνουν κάποια έσοδα από την κυκλοφορία του έργου του. εντάξει δεν εξαιρούνται από αυτόν τον κανόνα. Οι μη κερδοσκοπικέ επιγραμμικέ εγκυκλοπαίδειε, Wikipedia, ε, κερδοσκοπ, μη κερδοσκοπικά εκπαιδευτικά και επιστημονικά αποθετήρια, πολύ σημαντικό για μα, οι πλατφόρμε ανάπτυξη κοινή χρήση λογισμικού ανοιχτού πηγαίου κώδικα, οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι επιγραμμικέ αγορέ και υπηρεσίε υπολογιστικού νεύου, ταξίνε λίγο τεχνικά, οι υπηρεσίε υπολογιστικού νεύου που επιτρέπουν στου χρήστε να αναφορτώνουν περιεχόμενο για ιδία χρήση. Είναι κάτι πολύ γενικό. Πάμε εδώ στην τεχνητή νοημοσύνη τώρα. Το chat GDPT και τι είναι και πώς είναι και τι πνευματικά. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Αρθογραφία συνεχή. Ε, παράγονται εργασίες. Μας έρχονται εργασίες. Δεν ξέρουμε τι είναι, αν είναι από το ChatGPT δεν είναι. Και έχουμε υφίσταται πνευματική ιδιοκτησία από τη δημιουργία ενό έργου, ενό ρομπότ. Κάπου στην Κίνα ένα δικαστήριο είπε το ρομπότ μπορεί να έχει να δημιουργήσει. Αλλά είναι φυσικό πρόσωπο. Και αρχίζει η μεγάλη συζήτηση που δεν φαίνεται να έχουμε καταλήξει ακόμα πώς θα το χειριστούμε, γενικά μιλάω, αλλά είναι ένα ερώτημα που πρέπει να το σκεφτούμε. Και ποιος λομιγίζεται ως δημιουργός, λοιπόν, Υπάρχει και η μηδενική λύση. Εμένα μου άρεσε και την έβαλα. Η μηδενική λύση. Μου άρεσε. Δηλαδή το δημιούργημα καθίσατε ελεύθερο, αγαθό, ανήκων πλέον στην κοινή χρήση, δεδομένου ότι οι μηχανέ δεν μπορούν να δημιουργήσουν πνευματικά έργα. Αυτή είναι μια πρόταση. Δεν τη δεχόμαστε, άλλοι τη δέχονται, άλλοι όχι, αλλά είναι προσυζήτηση. Αν ρωτήσει το chat GPT, Ναι, δεν έχει πλάσμα. <laughs> Εάν τι, πιανού είναι, ποιο είναι, λέει I do not own the content. I'm a machine learning model. Και the content generated by me is subject to open eyes, license and terms of use. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λοιπόν. λοιπόν, μπορώ να χρησιμοποιήσω το υλικό. Ωραία. Έβαλα από το ερώτημά μου. μου. Βγήκε, μπορώ να το χρησιμοποιήσω. <laughs> Δεν ξέρουμε. <laughs> Μπορεί και ναι, βγήκε πρόσφατα έτσι. Το ψάχνα τώρα. μια ε, εγκύκλειο προς του υπαλλήλου Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε πάρα πολύ, μην βαράγετε κείμενα και να τα, από το ChatGPT και να τα παρουσιάσετε στα δικά σα, γιατί θα εκτεθούμε όλοι μαζί. Ε, προσβάλλει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Πολύ ωραία ερώτηση. Δεν ξέρουμε ακριβώ. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Υπάρχουν ήδη πολλέ αγωγέ εναντίον τη OpenAI και τη Stable Diffusion που έχει κάνει Getty Images. Γιατί λέει, τι είπε Getty Images, προκειμένου εσύ η Stable Diffusion είναι μια παρόμοια AI τεχνική για φωτογραφίε. Να παράξει τι καινούργιε φωτογραφίε, έχει χρησιμοποιήσει τι δικέ μου ω τροφή. Άρα, χωρί να πάει στην αδειά μου. Άρα αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί το χρησιμοποιήσει και έχουν κάνει αγωγέ που δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Και ο δημιουργό του Game of Thrones το έχει κάνει. Και πρόσφατα, πριν δύο εβδομάδες, η AI είπε, άρα κάτι υπάρχει εκεί, ότι πλέον θα, αναλάβω, θα αναλαμβάνω εγώ τα θέματα της αγωγές για την πνευματική ιδιοκτησία που έχουν οι πελάτες μου. Κάτι θα γίνει, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη σκέφτεται να κάνει μια καινούρια οδηγία. Ε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι θα αλλάξει τα δεδομένα στην, ε, στην πνευματική ιδιοκτησία ή απλά θα χρειαστούν άδειε και δεν. Νο, ή θα κλειστεί το περιεχόμενο. Σε μια συζήτηση κάπω εχθέ, φάνηκε ότι θέλουν το, το περιεχόμενο να μην μπορεί ελεύθερα να το χρησιμοποιήσει το chat GPT. Άρα μπαίνουμε σε μια νέα εποχή ε, με ψηφιοποίηση. Υπάρχει ψηφιακή διδασκαλία και αναπαραγωγή, πλατφόρμες, ποιο έχει την ευθύνη με το YouTube, εκεί για, με το YouTube τι κάνουμε κλπ τα νέα δικαιώματα για τους εκδότες τύπου, ο δημόσιος διανυσμός, η τεχνητή δημοσύνη. Πάντα θα υπάρχουν εξαιρέσει, θα δημιουργηθούν και νέες εξαιρέσει. και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ευχαριστώ πολύ.